Μία απόφαση δικαστηρίου βάζει τέλο στην ασυδοσία των ΦΑΝΣ, αφού λήφθηκε υπόψη η νομολογία του αρίου πάγου που έχει εκδοθεί για τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε ότι η σύμβαση διαχείριση μεταξύ του ΦΑΝ και του Σέρβισερ ότι πάσχει από ακυρότητα με τον τρόπο που έχει συναυθεί. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ακυρωθεί και η κατάσχεση και ο πληστηριασμό τη εγκύτριας του δανείου. Το εν λόγω θέμα αφορά εγγύητρια επιχειρηματικού δανείου που έλαβε μία ανώνυμη εταιρεία και αποπλήρωσε το 75% του δανείου. Η εγγύτρια δεν μπορούσε να αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό, και το Φαν αποπειράθηκε να κατασχεθεί το ακινητό τη, το οποίο ήταν και πρώτη κατοικία. Το δικαστήριο, στην εν λόγω υπόθεση, ανέφερε ότι δεν γίνεται ο σερβισέρ να μπορεί με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να κάνει δικαστικέ ενέργειε και να εξαιρείται από αυτό το πλαίσιο κάποιο να ελέγξει τη σύμβαση που έχει συνάψει ο σερβισέρ με το Φαν.